Για την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, με επίκεντρο τα παιδιά και με έννοιες όπως η φιλία, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Ο λόγος για τη Διεθνή Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών, που συγκεντρώνει ο Ολογραφικός Όμιλος Καραγκούνα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλίου και των Αδερφών, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Μουζακίου, η ΠΕ Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και η Εφορία Αρχαιοτήτων, και φέτος είναι επαιτειακή καθώς κλείνει 30 χρόνια. Για τις επόμενες 5 μέρες η Καρδίτσα θα γεμίσει ήχους, χρώματα, χορούς και παραδοσιακά παιχνίδια με τη συμμετοχή παιδικών και εφηβικών ομάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και το εξωτερικό. Η φετινή συνάντηση είναι αφιερωμένη στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών και γι' αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό τόσο τη συμμετοχή μουσικοπορευτικών συγκροτημάτων από την Ουκρανία, τόσο και παιδιών προσφύγων που φιλοξενούνται στην Καρδίτσα. Αναμφισβήτητα, τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Στη νέα γενιά επενδύουμε πολλά. Πόσο μάλλον όταν γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της πολιτιστικής μας παράδοσης, της κουλτούρας μας, αλλά και της φυσικής ομορφιάς και των αξιοθεάτων της περιοχής μας, τα οποία και θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις, διαδραστικές και μη, όπως η έκθεση με θέμα την υφαντική, εμπλουτίζουν γνωστικά τη Διεθνή Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Περιφερειακός Κώστας Αγοραστός στηρίζουν έμπρακτα την 30η Συνάντηση Παιδιών, αφού η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής μας ταυτότητας αποτελεί υψηλό στόχο και προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στην πρόεδρο του Ολογραφικού Ομίλου Καραγκούνα, κυρία Χρύσα Θεολόγη, και στα μέλη του ΔΣ, που για ακόμη μια χρονιά με αστήρευτο μεράκι και αγάπη συνεχίζουν το έργο της αείμνηστης μέρης που από τα θεολόγη, κάνοντας την Καρδίτσα για μια χρονιά γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλό λοιπόν όλους τους καρδιτσιώτες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της 30ης Συνάντησης Παιδιών, γιατί ο πολιτισμός είναι αγωγή ψυχής και δεν έχει σύνορα.